Το πρωινό της 20ης Ιουλίου 1974 σταμάτησε για πάντα. Η ΑΙΣΕ πάει διακοπές. Ήταν το σύνθημα για την έναρξη του εγκλήματος. Η ΑΙΣΕ δεν πήγε διακοπές. Η Τουρκία υλοποίησε αυτό που από χρόνια σχεδίαζε. Η εισβολή έφερε την καταστροφή. Η Κύπρος μοιράστηκε βάναυσα. Οι Ελληνοκύπροι έτρεξαν να βρουν καταφύγιο σε περιοχές που ήταν πιο ασφαλείς και ποτέ δεν τους επετράπει η επιστροφή στα σπίτια τους. Λίγες μέρες μετά, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υποχρεώθηκε να μεταφέρει τους Τουρκοκύπριους στις κατεχόμενες περιοχές. Η Τουρκία έβαζε σε εφαρμογή τα διχοτομικά της σχέδια με τον πιο βάναυσο τρόπο. Πριν από την τουρκική εισβολή, σε διάφορα μέρη της Κύπρου περίπου 120.000 Τουρκοκύπριοι ζούσαν ανάμεσα στις 500.000 Ελληνοκυπρίων. Πρώτο μέλημα της Τουρκίας αμέσως μετά την εισβολή ήταν να μεταφέρει επίκους με στόχο τη δημογραφική αλλαγή του νησιού και το πέτυχε με την πολιτική της εθνοκάθαρσης. Σήμερα ζουν στις κατεχόμενες περιοχές πέραν των 160.000 επίκων. Αν προσθέσουμε και τις 43.000 στρατιωτών από την Τουρκία, οι 87.000 Τουρκοκύπριοι που ζουν στις κατεχόμενες περιοχές δεν είναι παρά μειοψηφία. Ατέλειωτες συνομιλίες, σχέδια, πρωτοβουλίες κατέληξαν όλα σε αδιέξοδο. Λύση δεν υπήρξε ποτέ. Αντίθετα, η Τουρκία με την αδιάλακτη στάση της επιχειρεί να εδραιώσει τα τετελεσμένα της κατοχής επιζητώντας τη μόνιμη διχοτόμηση του νησιού. Το Νοέμβριο του 1983 ανακηρύχθηκε παράνομα η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, την οποία δεν αναγνώρισε καμιά χώρα πλην της Τουρκίας. Αντίθετα, τα Ηνωμένα Έθνη με ψηφίσματά τους καταδίκασαν την ανακήρυξή του. Παράνομοι χαρακτήρισαν την ανακήρυξη και όλα τα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα η διεθνής κοινότητα. Μια τεράστια σημαία. Σύμβολο του παράνομου κράτους, χαραγμένη στην πλαγιά του άλλοτε καταπράσινου πενταδάκτυλου. Αναβοσβήνει κάθε βράδυ, προκαλώντας τους νόμιμους κατοίκους του βόρειου τμήματος της Κύπρου και υπενθυμίζοντας πως η Τουρκία εξακολουθεί ύστερα από τόσα χρόνια να καταπατά τη γη και τα δικαιώματά τους. Και ένα βράδυ, πριν από μερικούς μήνες, ξαφνικά η σημαία έσβησε. Μαζί και όλα τα φώτα στις κατεχόμενες περιοχές. Δεν ήταν απλή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά σοβαρό πρόβλημα στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, με κίνδυνο οι κατεχόμενες περιοχές να παραμείνουν για μήνες στο σκοτάδι. Η Κυπριακή κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτηκε την παρανομία του καθεστώτος, αλλά αντιμετώπισε το θέμα ανθρωπιστικά. Παραχώρησε ηλεκτρικό ρεύμα στις κατεχόμενες περιοχές και η γενική συσκότηση απεφεύχθη. Αν η οικονομία στην Κύπρο ήταν ενιαία, η τουρκοκυπριακή κοινότητα σίγουρα δεν θα αντιμετώπιζε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα και τα οποία η ηγεσία της αποδίδει στην απομόνωση. Οι πραγματικοί λόγοι της υποβαθμισμένης οικονομίας στις κατεχόμενες περιοχές πρέπει να αναζητηθούν στο ίδιο το κατοχικό καθεστώς και στην τουρκική πολιτική. Γεγονός που αναγνωρίζουν ακόμα και οι ίδιοι οι Τουρκοκύπροι. Isolated is not the... Turkish Cypriot community in the north, but the state, the so-called statelet, which is under the patronage of Turkey. Ο Αχμέτ Τσαβίτ, συγγραφέας ερευνητής, μελέτησε την ιστορία της Κύπρου και κατέγραψε τις γνώσεις και τις θέσεις του στα 16 βιβλία τα οποία εξέδωσε. Οι απόψεις του ξεκάθαρες και τις εκφράζει, παρόλο, όπως λέει ο ίδιος, ότι ενοχλεί τις κατοχικές δυνάμεις. Turkey invaded Cyprus and since then our island, 37% of the island, is under Turkish occupation. A lot of settlers
from mainland Turkey were transported or settled in the northern part, and now the Turkish Cypriots form a minority in the northern part of Cyprus. Η κατοχή, το ανεπαρκές οικονομικό σύστημα που βασίζεται ευρέως στην παρέμβαση του λεγόμενου κράτους και στην εξάρτηση από την Τουρκία και φυσικά η πολιτική αστάθεια όσον αφορά στη λύση του Κυπριακού, είναι οι πραγματικοί λόγοι της λεγόμενης απομόνωσης. Τον Απρίλιο του 2003, οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις άνοιξαν τα δοφράγματα και πετράπη με πολλούς περιορισμούς η διακίνηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων από και προς τα κατεχόμενα. Οι πρώτες επισκέψεις ήταν μαζικές και οφείλονταν στην ανάγκη των Ελληνοκυπρίων να δουν τη γη και τα σπίτια τους ύστερα από 30 σχεδόν χρόνια. Η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς προσπαθούν με κάθε τρόπο να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2004 υπό το πρόσχημα της άρσης της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Οι Ελληνοκύπροι απέρριψαν το σχέδιο Ανάν, όχι επειδή δεν θέλουν λύση του Κυπριακού, αλλά γιατί έκριναν πως το συγκεκριμένο σχέδιο δεν διασφάλιζε την επανένωση της Κύπρου. Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου του 2004. Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν ελεύθερα να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να ζουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι Τουρκοκύπροι αξιοποίησαν αμέσως τα ωφελήματα αυτά. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζει τους Τουρκοκύπριους ως πολίτες της, γι' αυτό και τους παρέχει διαβατήρια και όλα τα επίσημα έγγραφα. Πάνω από το 90% των Τουρκοκυπρίων έχουν μέχρι στιγμής εξασφαλίσει διαβατήρια και την ταυτότητα του κράτους. Αυτό τους επιτρέπει να διακινούνται ελεύθερα, να εργάζονται, αλλά και να εγκατασταθούν, εάν το επιθυμούν, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους επιτρέπει ακόμα να απολαμβάνουν όλα τα ωφέλη ως πολίτες της Ευρώπης, να φοιτούν σε πανεπιστήμια τόσο της Κύπρου όσο και των χωρών της Ευρώπης και να τη χάνουν διπλωματικής προστασίας σε τρίτες χώρες. Χιλιάδες Τουρκοκυπρίων επέλεξαν να εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές, αφού σαφώς οι συνθήκες, οι μισθοί και οι συντάξεις είναι σε καλύτερο επίπεδο. Και βέβαια, αυτό έχει αυξήσει σημαντικά το κατακεφαλήν εισόδημα στις κατεχόμενες περιοχές. Bu tarafın yani şimdi günlük olarak kazancımız bizim taraftakinden daha iyiydi. Bir de neydi? Bu da işlediğimiz herhangi bir hakkımız yemez şeyi yoktu. İşlediğimizin karşılığını tamamen bilaren alırız. Başka bir şey yok. Οι περισσότεροι εργάζονται στις οικοδομές. Αρκετοί όμως είναι αυτοί που εργοδοτούνται σε άλλους τομείς και φυσικά υποφελούνται όλων των δικαιωμάτων τους ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν το μερίδιό τους στις κοινωνικές ασφαλίσεις και σε όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος. Μόνο τα πρώτα δύο χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία διέθεσε σε Τουρκοκυπρίους επιδόματα ύψους πέραν των 32 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμα και ήδη οι Τουρκοκύπροι παραδέχονται πως η απομόνωση είναι αποτέλεσμα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Ο τουρκοκύπριος δημοσιογράφος Σενέρ Λεβέντ τολμούσε να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Στην εφημερίδα Αυρούπα, την οποία εξέδιδε στα κατεχόμενα, αρθρογραφούσε καθημερινά καυτηριάζοντας την τουρκική πολιτική στο Κυπριακό. Avrupa'yı Denktaş'ın bize açtığı davalar yüzünden kapatmak zorunda kaldık. Mahkeme Denktaş lehine bize açılan davalarda karar verdi. Çok ağır bir tazminat kararıydı. 200 bin dolar yaklaşık Amerikan parasıyla Denktaş'a ödememiz isteniyordu. Böyle bir paramız
Tabii ki yoktu. Zaten biz de kendimizi haklı sayıyorduk. Ama davayı kaybetmiştik. Parayı ödeyemeyince haciz geldi bize. Burada ne varsa hepsini alıp götürdüler. Ve gazetenin Avrupa'nın satış gelirine de el koydular. Biz de Avrupa'yı kapatmak zorunda kaldık. Bulduğumuz yeni isim de Afrika oldu. Yani Avrupa'dan biz Afrika'ya geçtik. Avrupa'ya, Afrika üzerinden gidiyoruz biz. Burası hala Afrika'dır, Avrupa değil. Hala orman kanunları var burada. Την ίδια ώρα στις κατεχόμενες περιοχές παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ένας άκρατος οικοδομικός οργασμός με το σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών. Πολυτελείς επαύλεις, τουριστικά συγκροτήματα και ξενοδοχειακές μονάδες ανεγείρονται σε περιοχές της Κερίνιας, της Αμοχώστου, της Καρπασίας και σε ολόκληρη την κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Πολλές από τις επαύλεις πολλούνται σε Ευρωπαίους και κυρίως σε Βρετανούς πολίτες. Söyledim işte, yani bütün bu faktörlere bağlı olarak ekonomi ileriye doğru kaydı. Burada bilinçli herkes bunun suni bir ilerleme olduğunu, suni bir refah düzeyi olduğunu biliyor. Çünkü biz ürettiklerimizle kalkınmıyoruz. Hazır bulduklarımızla bu refah düzeyimizi burada geliştiriyoruz. Yani işte en önemli faktör de az önce söylediğim gibi İnşaat sektöründe burada meydana gelen patlamalar, yani yağmacılıktan, hırsızlıktan para kazanıyoruz. Η τουριστική κίνηση έχει επίσης αυξηθεί μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Πέραν των τουριστών που φτάνουν στο ψευδοκράτος από τα παράνομα αεροδρόμια και λιμάνια, χιλιάδες τουρίστες που φτάνουν στην Κύπρο για τις διακοπές τους επιλέγουν να επισκεφθούν για μία ή περισσότερες μέρες και το κατεχόμενο τμήμα του νησιού. Μέρος λοιπόν του συναλλάγματος των τουριστών αυτών καταλήγει στα ταμεία του παράνομου καθεστώτος. Υπολογίζεται ότι συνολικά στα 3 αυτά χρόνια το μερίδιο των κατεχομένων περιοχών από την τουριστική αυτή κίνηση ανήλθε στα 46 εκατομμύρια ευρώ. Η κυπριακή κυβέρνηση συμβάλλει με κάθε τρόπο στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των Τουρκοκυπριών. Σχεδόν στο σύνολό τους, οι Τουρκοκύπροι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες στα κρατικά νοσοκομεία. Εντυπωσιακό είναι το ότι αρκετοί Τουρκοκύπροι επιλέγουν να νοσηλεύονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία στις ελεύθερες περιοχές. They prefer to go to Sa because they don't believe in the medical services here. Either they go to Turkey, to England or to South. They also visit private clinics in the South so that they can get satisfactory, good standard health. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η διεθνής κοινότητα γενικότερα, αναγνωρίζει την κυπριακή κυβέρνηση ως τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση που εκπροσωπεί την κυπριακή δημοκρατία. Γι' αυτό και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με το παράνομο καθεστώς στις κατεχόμενες περιοχές. Βοήθησε εντούτοις στην ευημερία των ίδιων των Τουρκοκυπρίων. Τρανό παράδειγμα το Master Plan, της μοιρασμένης πρωτεύουσας προς όφελος και των δύο κοινοτήτων. Αναπαλαίωση κτιρίων. Πεζοδρομοποίηση της περιοχής και δημιουργία αποχετευτικού συστήματος. Χρηματοδότησε επίσης την αποναρκοθέτηση της νεκρής ζώνης. Ακόμα συνέβαλε στην αποκατάσταση θρησκευτικών μνημείων των δύο κοινοτήτων. Προβληματικός είναι και ο τομέας των ξένων επενδύσεων, αφού το καθεστώς που διέπει το κατεχόμενο τμήμα του νησιού είναι παράνομο. Η παρουσία μεγάλου αριθμού επίκων καθιστά επίσης προβληματική την οικονομική ανάπτυξη, ενώ ευθύνη έχει και η αδυναμία της τουρκικής λίρας που χρησιμοποιείται. Ακόμα και με μια πρόχειρη ματιά, μπορεί οποιοδήποτε να διαπιστώσει πως κάθε άλλο παρά κλειστή μπορεί να χαρακτηριστεί η οικονομία στα κατεχόμενα.
Αντιθέτως, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά μιας ανοιχτής οικονομίας, όπως για παράδειγμα μεγάλους όγκους εξωτερικού εμπορίου. Οι εισαγωγές είναι εμφανώς πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές και ως εκ τούτου τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας δεν οφείλονται στην απομόνωση, όπως ισχυρίζονται οι τουρκοκύπριοι ηγέτες, αλλά στο τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα. Μέχρι το 1994, το 55% των εξαγωγών από τα κατεχόμενα κατέληγαν σε ευρωπαϊκές χώρες, με κυριότερο αγοραστή το Ηνωμένο Βασίλειο. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να γίνονται δεκτά συνοδευτικά έγγραφα, μόνο εφόσον εκδίδονται από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, άλλαξε τα δεδομένα. Οι εξαγωγές προς την Ευρώπη μειώθηκαν στο 12% και αυξήθηκαν οι εξαγωγές προς την Τουρκία. Τα κυριότερα είδη που εξάγονται από τις κατεχόμενες περιοχές είναι εσπεριδοειδή, είδη ένδυσης, γαλακτοκομικά προϊόντα και κονσερβοποιημένα φαγητά. Από τον Απρίλιο του 2003, ύστερα από τη μερική ελεύθερη διακίνηση, επιτρέπεται είσοδος προϊόντων που παράγονται στις κατεχόμενες περιοχές χωρίς οποιασδήποτε τελωνιακές διατυπώσεις. Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου και φυσικά να υπόκεινται στους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας και υγείας που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταναλωτικές δαπάνες των τουριστών αλλά κυρίως των Ελληνοκυπρίων μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας της βελτίωσης της οικονομίας στο ψευδοκράτος. Εκατοντάδες Ελληνοκυπρίων επισκέπτονται καθημερινά τις κατεχόμενες περιοχές για να αγοράσουν καταναλωτικά αγαθά και να αφήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε αυτά τα 3 χρόνια αρκετά εκατομμύρια λίρες έχουν δαπανηθεί από Ελληνοκυπρίους σε καζίνα στις κατεχόμενες περιοχές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν βοηθήσει στην αύξηση των εισοδημάτων των Τουρκοκυπρίων. Ενώ το 2002 το κατακεφαλήν εισόδημα μόλις που έφτανε τα 3.693 ευρώ, το 2005 ανερχόταν σε 7.960 ευρώ. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πεπισμένη πως με την πρότασή της για άνοιγμα περισσότερων εισόδων προς τις κατεχόμενες περιοχές θα δοθεί μεγαλύτερη όθηση στην προσέγγιση των δύο κοινοτήτων με προοπτική την επανένωση της χώρας. Οι Τουρκοκύπροι ηγέτες ισχυρίζονται ότι το απευθείας εμπόριο θα βοηθούσε στην άρση της δήθεν απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει πρόσβαση στα κατεχόμενα λιμάνια και αεροδρόμια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε έλεγχο ή όρους που προνοούνται από τους κανονισμούς του διεθνούς εμπορίου. Δεν μπορεί να ελέγξει την εφαρμογή προνοιών που επιβάλλουν διεθνείς συμβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των πτήσεων αλλά και την ίδια τη λειτουργία των αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δεν συνηγορεί στη λειτουργία και χρήση τους. Άλλωστε τα παράνομα αεροδρόμια δεν αναγνωρίζονται ούτε από το Διεθνή Οργανισμό Εναέρειας Κυκλοφορίας, ούτε περιλαμβάνονται στους καταλόγους των διεθνών αερολιμένων. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα 2 λιμάνια που λειτουργούν παράνομα στα κατεχόμενα. Η λεγόμενη λοιπόν απομόνωση οφείλεται αποκλειστικά στην πολιτική της Τουρκίας, στην εξάρτηση από την Τουρκία του ανεπαρκούς οικονομικού συστήματος που ισχύει στις κατεχόμενες περιοχές και στα αποτελέσματα της εισβολής και κατοχής του νησιού. Η Κύπρος δεν είναι μια απομονωμένη χώρα. Είναι κομμάτι της Ευρώπης και οι νόμιμοι κατοικοί της, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένοι, Λατίνοι και Μαρονίτες, επιθυμούν και μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, ελεύθερα και χωρίς στρατούς κατοχής. Αυτή είναι και η μόνιμη θέση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.